Γιατί το δεύτερο θέμα είναι αυτό που, το σοβαρό θέμα που ανέφερε ο κύριος Κουτελάκης και ρώτησε για το Χριστόμα. Κοιτάξτε να δείτε, όταν έγινε ο διαγωνισμός και ο πιωτώτας ήταν ο άγγορας, εγώ τουλάχιστον προσωπικά και πιστεύω ότι η τεχνική υπηρεσία ανακουπίστηκε γιατί ήταν μια σοβαρή εταιρεία η οποία είχε αναλάβει και έχει αναλάβει και πολλά έργα της περιφέρειας. Στην πορεία τώρα από ό,τι φάνηκε και από ό,τι φαίνεται έχει τρία έργα. Έχει το Χριστό, έχει ένα έργο στο Χατζηκυριάκιο και έχει και ένα έργο στο Παραλιακό Μέτρο. Το Χατζηκυριάκιο που το έχει ξεκινήσει το έχει σταματήσει, το Παραλιακό Μέτρο που το έχει ξεκινήσει το έχει σταματήσει. Από ό,τι μου λέει η περιφέρεια, αυτή τη στιγμή αυτοί εκβιάζουν, γιατί έχουν την αίσθηση ότι δεν βγαίνουν και εκβιάζουν με κάποιο τρόπο να πάρουν 1 εκατομμύριο που τους λείπει από το Χατζηκυριάκιο. Τώρα για το Παραλιακό Μέτρο δεν ξέρω για ποιος λόγος σταματήσαν, αλλά πρέπει να μην έχει ρευστότητα η ιδέα. Εμάς λοιπόν είχε υπογράψει τη σύμβαση και είμαστε έτοιμοι να τη στείλουμε στην κυρία Δούρου να υπογράψει και τότε ήταν η κυρία Δούρου Περιφερειάρχης. Ο κύριος Καραφάνος, ο οποίος ήταν αντιπεριφερειάρχης και ήταν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, νομίζω, είδε τη σύμβαση. Και επειδή δεν είχα ολοκληρώσει την κατεβάση πάνω, δεν άφησε να την υπογράψει η κυρία Δούρου. Ολοκληρώσαμε τη σύμβαση, τους φωνάξαμε αυτούς να την υπογράψει. Ολοκληρώσαμε την κατεβάση, τους φωνάξαμε αυτούς να μας φέρουν τη σύμβαση, μάλλον να φέρουν τα επικαιροποιημένα δικαιολογικά για να υπογράψουν τη σύμβαση. Αυτοί είδαν τότε κάποια στιγμή ότι υπήρχε μια διαφορά μεταξύ σχεδιά και πραγματικότητα 30%. Ξανά πήγαμε πίσω, κάναμε καινούργια σχέδια, πληρώσαμε καινούργια λεφτά. Πήγαμε στην πολεοδομία, πήραμε καινούργια άδεια. Το κύριο Σπυρόπουλο θα ξέρει πολύ καλύτερα αυτά. Πήραμε καινούργια άδεια. Όταν ολοκληρώσαμε, μας είπαν αυτοί ότι δεν είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε. Είχαμε συναντηθεί με τον κύριο Φαρμούλη και ήταν έτοιμο να υπογράψει. Αν θέλανε αυτοί τα επικαιροποιημένα δικαιολογικά, δεν θέλανε να υπογράψουμε γιατί αυτή τη στιγμή θα κάνουμε μια αίτηση για διάλυση. Τώρα πώς μπορεί να κάνουμε αίτηση για διάλυση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να απαντήσει η περιφέρεια ότι είναι υποχρεωμένοι αυτοί να τους δώσουν άδεια για διάλυση της σύμβασης. Πιστεύω ότι είναι εκβιαστικό αυτή τη στιγμή. Μπήκε στη μέση η κυρία Νάνη, γιατί όταν πήρε προχτές και μίλησε και με την εταιρεία, μίλησε και με την περιφέρεια και την επόμενη εβδομάδα έχουν μια σύσκεψη ο Δήμος, η περιφέρεια και η εργολήπτρια εταιρεία για να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει και αν θα προχωρήσει το συγκεκριμένο. Εγώ πιστεύω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα για να μπορέσουν να πάρουν κάποια επιπλέον λεφτά. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή το ξέρει, πρέπει να ζήσει στο Βετσίσι και με το Βατζηγκρίνια και με το Βετσίσι. Θα δούμε πώς θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.